Η απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει τις διαδηλώσεις για τη γιορτή της εργατικής πρωτομαγιάς στην πλατεία Ταξίμ οδήγησε και φέτος σε σύγκρουση διαδηλωτών αστυνομίας. Τα πρώτα επεισόδια σημειώθηκαν στο Μπεσίκτας, όπου τα δακρυγόνα επηρέασαν και κατοικίες. Μικρά παιδιά πέρασαν δύσκολες ώρες, αφού τα αέρια προκάλεσαν αναπνευστικά προβλήματα. Διαδημαχίες εξελίχθηκαν και στο Σισλί, όταν οι διαδηλωτές από τα γραφεία της Ένωσης Συνδικάτων επιχείρησαν να κατευθυνθούν στην πλατεία Ταξίμ. Η αστυνομία αντιμετώπισε τον πετροπόλεμο και τις βόμβες Μολότοφ με αντλίες, δακρυγόνα αλλά και πλαστικές σφαίρες. Ortaklar Caddesi'nin arkası ara sokaklarına doğru kaçıyorlar, yeniden toparlanıp tekrar polise saldırıyorlar ve işte Toma'da şimdi tazikli suyla müdahaleye başladı. Δεκάδες άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ τους και αστυνομικοί που βρέθηκαν μέσα στους διαδηλωτές. Burada da göstericiler söylediğimiz gibi polise sapanlarla bilye atıyorlar. Bakın işte gördüğünüz bu bilyeleri sık sık polise doğru atıyorlar ve Ortaklar Caddesi'ndeki müdahale de devam ediyor. Πέντε διαδηλωτές που τραυματίστηκαν πιο σοβαρά νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της πόλης. Κατά τις οδομαχίες προκλήθηκαν και υλικές ζημιές σε καταστήματα. Η φοβία της κυβέρνησης Ερντογάν για πιθανή επανάληψη του ίδιου σκηνικού ένα μήνα πριν την επέτειο των επεισοδίων Γεζί κράτησε κυριολεκτικά έρημη την πλατεία και το πάρκο, αλλά έπληξε στα δακρυγόνα την υπόλοιπη πόλη. Από την Κωνσταντινούπολη για το Μέγκα, Ανδρέας Ρομπόπουλος.